ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως φάνηκε για την ομάδα σας. Ειδοποιώ διαφορά στο πρώτο ημίχρονο τα τρίποντα 1 στα 13 για την ΑΕΛ, 7 στα 13 για τον ΑΠΟ, που ήταν και η διαφορά των 18 πόντων. Στη συνέχεια η αντεπίθεση δεν απέφερε καρπούς. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, βγάλαμε τις άμυνες που μπορούμε να βγάλουμε, απλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε καλάθι. Ήταν μια πολύ άσχημη μέρα σήμερα όσον αφορά τα τρίποντα μας. Από εκεί πέρα, εντάξει, βλέπουμε μπροστά, έχουμε παιχνίδια μπροστά μας που πρέπει να κερδίσουμε. Ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να το κερδίσουμε, αλλά δυστυχώς δεν παίξαμε όπως έπρεπε. Είναι και ένα δείγμα γραφής. Η ΑΕΛ είχε τις αλλαγές που αναγκαστικά έκανε η μεσούση της περίοδου, μαζί και με όλα τα άλλα προβλήματα, κορονοϊός, τραυματισμοί, πολύ μικρό rotation. Νομίζω ότι μόνο καλύτερα μπορεί να είναι τα πράγματα στο μέλλον. Κοιτάξτε, αν αρχίσουμε να λέμε δικαιολογίες, okay, είχαμε ένα συμβάν που δεν έχει ξαναγίνει στα... Γενικά στο μπάσκετ. Αλλάξαμε παίχτες μεσούς στη σεζόν. Χάσαμε δύο παιχνίδια, αντιδράσαμε με Απόλλωνα, κερδίσαμε ανόρθωση και ήρθαμε εδώ. Εντάξει, ένα μήνα απραξίας δεν είναι εύκολο πράγμα. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ.